4-29. 52-55 ακριβώς. Μπράβο, Αριθμό! ενέπνευσαν τις μελλοντικές γενιές και όποτε ξαναχρειάστηκε αυτές πρόταξαν τα στήρια τους και κράτησαν τον ελληνισμό όρθιο. Περιδιαβαίνοντας κανείς από κοντά
αυτούς τους διαβόητους βράχους, αυτή την άγονη και δυσπρόσιτη περιοχή, αντιλαμβάνεται ότι η σκληρή κατατρεγμή και αδύνητη ανάγκη καταφυγής οδήγησαν τους πρώτους κατοίκους της στην απόφαση να εγκατασταθούν εδώ. Η αποτυχία του κινήματος του Διονυσίου του Φιλοσόφου το 1611 και τα άγρια αντίπεινα στην περιοχή της Παραμυθιάς από όπου ξεκίνησαν οι επαναστάτες, είναι βέβαιο ότι τροφοδότησαν το ρεύμα επικισμού προς το Σούλι. Το ρεύμα αυτό ενισχύθηκε πολύ τα επόμενα χρόνια εξαιτίας των εκτεταμένων βίαιων εξισλαμισμών που επακολούθησαν. Γι' αυτό και ο πληθυσμός του Σουλίου υπήρξε αμοιβώς χριστιανικός και η χριστιανική πίστη ήταν για τους Σουλιώτες ένα από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά της ιδιοπροσωπείας του. Ο χώρος που βρισκόμαστε φιλοξένησε αρχικά την πρώτη επικράτεια των καταδιωγμένων της Οθωμανικής βίας, το Χρητικό Τετραχώρι. Την εποχή της ακμής της Σουλιώτικης Ιεραρχίας, το ανυπότακτο και ασυμβίβαστο κράτος εγκράτη των Σουλιωτών έφτανε μέχρι τις παρυφές των Ιωαννίνων, της Παραμυθιάς και της Σπάρτας. Από το 1720 και για 70 χρόνια μετά, 8 ασκιάγια επιχείρησαν να πατήσουν το Σούλι και γύρισαν πίσω ταπεινωμένα και αποδεκτισμένα. Όλα αυτά μέχρι το 1788. Γιατί μετά το έφερε η ιστορική συγκυρία να συμπέσει το τελευταίο διάστημα της ιστορίας και των αγώνων του Σουλίου με την ηγεμονία στην Ήπειρο μιας μεγάλης και αντιφατικής μορφής αυτής του Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Κι έτσι η ιστορία απόκτησε νέα συναρπαστική πλοκή. Με κάστρα, πολέματος, επικές μάχες, δολοπλοκίες, προδοσίες, ολοκαυτώματα και αίμα. Το σώμα τους για να κρατήσουν την αλανόλευκη ολόρθη στα βάθη της ιερής τούτης γης τους καλούσε. Η δίψα για τη λευτεριά σκότωσε το φόβο και τους μεταμόρφωσε σε ανυπέρβλητους πολεμιστές. Πανωτά γιουρούσια και οι αδούλωτοι Σουλιώτες πετσοκόβουν για άλλη μια φορά τα ασχέρια του Αλή και του γιου του Βελή. Και οι ορδές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι όπλα ανίσχυρα για να λυγίσουν το φρόνημα και την αποφασιστικότητά τους για τη λευτεριά. Πυρομαχικά τελείωσαν και οι Σουλιώτες χρησιμοποιούν και τα τελευταία πολεμοφόδια που τους έδωσε η φύση πλέον. Τα βράχια, τις πέτρες, τα λιθάρια. Και κιό το παλιόπανο που ανεμίζει ψηλά στο καμπαναριό, ή το κατεβάζεις μονάχος σου ή σου ξεριζώνουμε τα γένια. Και ποιος είσαι του λόγου σου? Ο Αχμέταγας είμαι, ωραί, από το ορδί του Πασά, και ώρα για χάσιμο δεν έχω. Καλώς ήρθες, παιδί μου Αχμέταγα. Όσο για το παλιόπανο που πες, εάν το κατέβαζα τότε θα ήμουν για ξούρισμα. Μη χολοσκάς παλιό Τουρκέ για το φτωχό μπαϊράκι μας. Κι αυτό θα κατέβει, θα πέσει μονάχο του, όπως τόταξε η μοίρα και όπως του πρέπει. Σαν πως πολλά τα λόγια σας, ωραία γιαούριδες. Φαίνεται πως ακόμα δεν το χωνέψατε, πως ο Πασιάς σας έχει στο χέρι. Και ποιος Πασιάς, ωραία, είναι άξιος να βάλει χέρι σε μας? Ο Βεζίρης, ωραία, ο Βεζίρης Αλή Πασιάς. Θα κάνετε την κουτουράδα και μείνετε, θα ρίξεις πως θα γλιτώσετε το κρέμασμα. Θέλημά σου, ασγενή, λυπήσουμε, σπλαγνήσου και πάρε την οργή σου. Συγχώρεσε πλάστη τα κρίματά μας και τώρα που θεν άρθουμε στην αγκαλιά σου, δέξου μας σαν παιδιά σου. Αλόπιστη, μάθετε το μια για πάντα, πως ο καλόγερος Σαμουήλ δεν υπέγραψε ειρήνη, μήτε και υπογράφει. Το λάβαρό μας γράφει σταυρό, Ελλάδα, λευτεριά. Το σύνθημά μας τάθηκε νίκη ή θάνατος. Σύντροφοί μου,
ήρθε η ώρα να υψωθεί το λάβαρό μας πάνω στα ουράνια και μαζί με αυτό και οι ψυχές μας. Ευλογητός ο Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν απαυσών, φυλάσσον αυτάς εις την μακαρίαν ζωήν, την παράση φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τα στόχας των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Κάθεση Στεφάνου από την αυτού εξοχότητα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο. Πρώτοτε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, εκ μέρους των Δημοτών και του Δημοτικού Συμβουλίου καλωσορίζω εσάς και τους ευλαβείς προσκυνητές της Αμμονίδα, ιστορική έδρα του Δήμου Σουλίου. Σας καλωσορίζω στο ετήσιο μνημόσυνο, εδώ, στα αιματοποτισμένα χώματα του Σουλίου. Σήμερα ο σεμνός εορτασμός μας είναι αφιερωμένος σε αυτούς που η μοίρα θέλησε να οδηγήσει στην Αθανασία από την ωραιότερη πύλη της Θυσίας. Είναι αφιερωμένος στις αθάνατες ψυχές τους που αργοδιαβαίνουν εδώ και εκεί, στα κακοτράχαλα βουνά του Σουλίου. Αντιχούν στα πηγάδια τους και συναντιούνται στο χώρο του Βουλευτηρίου. Αυτές οι μέρες είναι αφιερωμένες στους αγώνες των Σουλιωτών και των Σουλιωτισσών για την ελευθερία, την πατρίδα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ας στρέψουμε όλη τη σκέψη μας στις στρατιές των νεκρών των αγώνων τους. Ο καλόγερος Σαμουήλ, τραγικός και κορυφαίος, κλείνει την αυλαία του Σουλιώτικου έπους. Το Σούλι κυριεύτηκε. Οι Σουλιώτες ποτέ. Συνέχισαν να αγωνίζονται υπέρ των υπέρτατων ιδανικών στο Ζάλογο, στη Ρινιάσα, στο Σέλτσο, στο Μεσολόγγι. Στους αγώνες των Σουλιωτών, η έννοια πατρίδα και αγώνας υπέρ βωμών και εστιών καταξιώνεται,
γίνεται σύμβολο και έκφραση της ανώτερης αρετής, της ανδρείας. Και στη λέξη ανδρεία συνοψίζεται ο αγώνας, η λύθη του εγώ, η θυσία, το ολοκαύτωμα. Το σούλι έπεσε, αλλά η πτώση του λειτουργήσε όπως σπόρος, που πεθαίνοντας μέσα στη γη, βλασταίνει μια νέα ζωή. Η μαρτυρία των ιστορικών μνημείων είναι αυτή που τρέφει τη μνήμη. Εδώ στο σούλι, βορρά του πανδαμάτορα χρόνου, θλιβερά λείψαναν ως ένδοξου παρελθόντος, κοίτονται μαζί με τα ξερακιανά βράχια. Σκόρπια χαλάσματα από τα σπίτια και τις εκκλησίες των αγωνιστών, τζαβελαίων, μποτσαραίων, δρακαίων και τόσων άλλων. Από τα περίπου 400 πηγάδια των σουλιωτών έχουν μείνει ελάχιστα. Στο 10 άστρο της σκιάφας παρεμβαίνουμε μόνο με περιοδικούς καθαρισμούς όταν το επιτρέπουν τα οικονομικά μας. Σημαντικό πρόβλημα επίσης το γεγονός ότι η μελέτη του χωροταξικού του Σουλίου που εγκρίθηκε το 2010 χρήζει διορθώσεων και πρέπει να γίνει σαφέστερη καθώς φαίνεται ότι δεν έχει λάβει καθόλου υπόψη το ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά ούτε και την καθημερινή διαβίωση των κατοίκων. Επιβάλλεται επίσης να λυθεί το ιδιοκτησιακό, καθώς διακατέχεται από το καθεστώς των κληρούχων και λιβαδιών του δημοσίου. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή, την εποχή της πνευματικής και οικονομικής έμβειας, καλούμαστε να σκεφτούμε, να ιεραρχήσουμε και συντεταγμένα να πράξουμε. Από το Υπουργείο Πολιτισμού, την πρώην κοινότητα Σουλίου και το σημερινό Δήμο Σουλίου υπάρχουν αρκετές έτοιμες μελέτες για το κιάστρο της Σκιάφας, την οικία Μπούση, για δημιουργία μουσείου, τα πηγάδια, τα μονοπάτια που διάβαιναν οι ήρωες σουλιώτες. Επιβάλλεται η πολιτεία να πάψει να δείχνει ελληματικό ενδιαφέρον για την περιφέρεια, να πάψουν οι δυσλειτουργίες και τα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Σήμερα πέρα ποτέ υπάρχει ανάγκη να αφήσουμε τα ευκολόγια και να ξαναζωντανέψουμε το σούλι. Όλα αυτά είναι αναγκαία για να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη και να αναπτυχθεί η περιοχή, καθώς οδηγήσουν σε αύξηση της επισκεψιμότητας. Θα αποτελέσουν εφαλτήριο και αναπτυξιακή προοπτική, καθώς και κίνητρο παραμονής στον τόπο που διαρκώς ερημώνει. Εξάλλου, βαραίνει τους ώμους όλων μας μια αυστηρή και ασίγαστη ευθύνη, γιατί όπως γράφει ο ποιητής Κωστής Παλαμάς, «Χρωστάμε σ' όσους ήρθαν, πέρασαν θα έρθουν θα περάσουν, κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι οι νεκροί». Σας ευχαριστώ πολύ. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου στη συνεδρίασή του της 22ης Μαΐου 2017 και αφού έλαβε υπόψη του την προγραμματισμένη επίσκεψη της αυτού εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου στον ιστορικό Δήμο Σουλίου την 28η Μαΐου 2017 τιμώντας την επέτειο του κορυφαίου ιστορικού γεγονότος του ολοκαυτώματος του Κουγγίου και της αυτοθυσίας του καλόγερου Σαμουήλ και των σιλιωτών υπέρ της ελευθερίας, ομόφωνα αποφασίζει και ανακηρύσει την αυτού εξοχότητα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλου σε επίτιμο Δημότη του ιστορικού Δήμου Σουλίου από το σύνολο των Δημοτών του Δήμου Σουλίου ως ένδειξη βαθύτατης τιμής και εμπιστοσύνης και αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του τον εκφραστή της Εθνικής Ενότητας και τον απόλυτο τηρητή και θεματοφύλακα του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι, κυρία Δήμαρχε. Είναι ύψιστη η τιμή την οποία μου περιποιείται σήμερα, ανακηρύσσοντας με επίτιμο δημότη σε αυτό τον ιστορικό Δήμο. Η συγκίνησή μου είναι τόσο μεγαλύτερη όσο το Σούλι δεν είναι απλώς ένας τόπος με έντονη ιστορία. Το Σούλι είναι η επιτομή της ελευθερίας. Είναι συνδεδεμένο άρρηκτα με την έννοια της ελευθερίας. Εμπνέει την έννοια της θυσίας και της ελευθερίας. Και επιπλέον, ας μην ξεχνάμε τι έχει γραφτεί για αυτόν τον τόπο από ένα μεγάλο μας ποιητή, τον Κάλβο. Τον αποκάλεσε μαγευτικό, αλλά τον αποκάλεσε και το κορφή, που μόνο αετοί και ατόψυχοι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν. Όπως είναι η κυρία Δήμαρχη, η προγονή σας, όπως είστε και εσείς σήμερα. Και επιτρέψτε μου, μιας και μου εκθέσατε όλα αυτά τα προβλήματα, να σας πω ότι μου αναθέσατε και μια αναποστολή, γιατί δεν είναι μόνο τιμή αυτό το οποίο νιώθω. Ξέρω πολύ καλά ότι είναι ένα μεγάλο βάρος, το οποίο πέφτει από σήμερα στους ώμους μου, στους ώμους του Προέδρου της Δημοκρατίας, διότι η τιμή αυτή δεν γίνεται στον Προφόπη Παυλόπουλο, αλλά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να μείνει θεματοφύλακας και κληρονόμος ταυτοχρόνως όλων αυτών των ιδανικών τα οποία μας εμπνέουν όχι μόνο για τούτο τον τόπο αλλά για τον τόπο μας γενικότερα. Οι προγονείς σας κατά την παράδοση ήρθαν από βορειότερα, κατάγονται από τους αρχαίους Σελούς 8 αιώνες π.Χ. όπως αναφέρονται ακόμα και στον Όμηρο. Εξού και όρος Σούλι, αυτή είναι η ορθότερη εκδοχή και παραπέμπω στον Ανδρέα Κάλβο στο ποίημα του Ισούλη, όπου συνδέει την ονομασία του Σουλίου με τους αρχαίους Σελούς. Κάνω ένα μεγάλο άλμα στην ιστορία για να έρθω στην εποχή εκείνη στην οποία διαμορφώθηκε η δομή της περιοχής που οδήγησε ως τη θυσία που τιμήσαμε σήμερα. Ήρθαν εδώ οι Σουλιώτες και έφτιαξαν τις οικογένειές τους γιατί έτσι οργανώθηκαν σε φάρες, στις λεγόμενες πατριές της εποχής εκείνης. Πολλές φάρες. Αναφέρω δίχως να θέλω να δικήσω καθένα τους Μποτσαρέους, τους Τζαβελέους, τους Δράκους, τους Δαγκλίδες, τους Φωτομαραίους και πολλούς άλλους. Τούτος ο τόπος ατυχεί από το όνομά τους. Αντυχούν τα γαλάσματα των σπιτιών τους, τα πηγάδια τους που μπορεί να μην έχουν σήμερα νερό, αλλά γεμάτα από ιστορία, γεμάτα από αίμα, για να μας εμπνέουν πολύ περισσότερο από το νερό που θα μπορούσε να ξεδιψάσει τους ανθρώπους. Οργανώθηκαν λοιπόν εδώ και έφτιαξαν μία συμπολιτεία ή ομοσπονδία που στην περίοδο της ακμής είχε πάνω από 12.500 ανθρώπους. 2.500 λιτοδίαιτους κληραγωγημένους αγωνιστές οι οποίοι οργανώθηκαν ακριβώς όπως τόνισα προηγουμένως σε μια ομοσπονδία ή συμπολιτεία προάγγελο αλλά και κληρονόμο άλλων συμπολιτεών, άλλων εποχών της αρχαίας Ελλάδας και άκμασαν
μεταξύ του 1550 και του 1803, της μαρτυρικής μέρας του Δεκέμβρη του 1803. Δύο όργανα σημαντικά, το κριτήριο της πατρίδος που ήταν η εκτελεστική εξουσία και το οποίο το αποτελούσαν οι επικεφαλής από κάθε φάρα και το γενικό συνέδριο το οποίο αποτελούσε ένα είδος νομοθετικής εξουσίας το οποίο μετήχαν και πάλι όλοι οι επικεφαλείς των πατριών, φατριών αλλά και εκείνοι οι οποίοι είχαν διακριθεί επανδραγαδία. Αυτό το χώρο ακριβώς επιβουλεύτηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία η οποία 8 φορές επιχείρησε να το καταλάβει, μα δεν τα κατάφερε. Για να φτάσουμε στα 1789, αυτή τη μέρα που είναι σημαδιακή για τη συμπίπτη και με την έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης, όταν με την εγκατάσταση πλέον του Αλή Πασά ξεκινάει η υπονόμευση αυτού του τόπου, γιατί ο αγώνας, όπως όλοι γνωρίζετε, δεν έγινε ευθέως, αλλά μέσα από υπονόμευση. Και αυτό φάνηκε γιατί η πρώτη επίθεση του 1789 απέτυχε παταγωδώς. Το ίδιο και η δεύτερη το 1792, στην οποία είναι αφιερωμένη εκείνο το περίφημο ποίημα «Η φυγή» του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. 1803 δεν άντεξε πια το κούλι. Δεν συνθηκολόγησε το σούλι. Δεν συνθηκολόγησε και φάνηκε από σήμερα, από αυτή την αναπαράσταση που μας θυμίζει το Σαμουήλ. Έφυγαν οι σουλιώτες, αλλά φύγαν για να κάνουν άλλα ολοκαυτώματα. Παραδείγματος χάρη στο Σέλτσο, στο Ζάλογο και αλλού. Πάντως εδώ το κούκι θα σημαίνει πάντοτε την υπέρτατη θυσία. Γιατί να θυμόμαστε όλοι ότι ο καλόγερος Σαμουήλ στην Αγία Παρασκευή έμεινε για να φυλάει Θερμοπύλες. Και όταν έφτασε ο Μεχμεταγάς και οι άλλοι του Αλή Πασά, τότε κατά την παράδοση, όταν το ρώτησε αν ήξερε τι κολαστήρια τον περιμένουν, απάντησε ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, γιατί δεν φτάνει μόνο που δεν φοβάται, αλλά ήταν αποφασισμένος να πεθάνει. Και ακριβώς αυτό σημαίνει τούτος ο τόπος. Τούτος ο τόπος μας εμπνέει για το ποιες είναι οι αρχές που ο ελληνικός λαός, το έθνος των Ελλήνων, έχει από τότε που δημιουργήθηκε και θα έχει, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει. Να μην ξεχνάμε ότι για μας τους Έλληνες, για το έθνος των Ελλήνων, η ελευθερία είναι βιωματική, κυριολεκτικός κατάσταση. Διότι εμείς οι Έλληνες, μόνον ελεύθεροι, μπορούμε να υπάρξουμε. Μπορούμε να αναπτύξουμε την προσωπικότητά μας, να υπερασπιστούμε την ιστορία μας και να γράψουμε την ιστορία και το μέλλον που μας αναλογεί και μας αρμόζει. Και αυτό το πράττουμε σήμερα, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, γιατί δεν υποχωρούμε ούτε κατά κεραία. Υπερασπιζόμαστε με βάση το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο αυτό το θεσμικό οπλοστάσιο, την εδαφική μας ακεραιότητα, την εθνική μας κυριαρχία και τα σύνορά μας, που είναι, μην το ξεχνάμε, λόγω της θέσης της Ελλάδας, εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και σύνορα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτος ο λαός δεν φυλάει μόνο την ιστορία του. Φυλάει ακριβώς και τα ιερά και τα όσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ιδανικά για τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε. Εμείς λοιπόν οι Έλληνες, εμπνεόμενοι από τούτο τον τόπο, από τους νεκρούς του, από τους ήρωές του, από το έπος του Σουσιλίου, εκπληρώνουμε στο ακέραιο τις υποχρεώσεις μας και απέναντι στην ιστορία μας και απέναντι στο μέλλον που μας αναλογεί, αλλά και απέναντι στη μεγάλη μας ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό οφείλουν να τα κατανοήσουν οι εταίροι μας, οι οποίοι πρέπει να πράξουν, ιδίως αυτές τις κρίσιμες ώρες, το δικό τους καθήκον. Όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να το πράξουν τιμώντας τη βασική αρχή πάνω στην οποία θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ευγενή, αλλά πλήρως θεσμικώς τεκμηριωμένη αρχή της αλληλεγγύης. Αλλά οφείλει να το πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντί της Ελλάδας αυτό και με βάση την ιστορία της και την προοπτική της. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι ένα πρωτόγνωρο παγκόσμιο εγχείρημα, του οποίου η αποστολή δεν είναι μόνο αποστολή για τους λαούς της Ευρώπης, είναι πλανητική αποστολή, γιατί μόνο η Ευρώπη μπορεί να υπερασπιστεί καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον αρχές, ιδανικά και αξίες που σήμερα κινδυνεύουν, όπως είναι η ειρήνη, όπως είναι η δικαιοσύνη, όπως είναι ο ανθρωπισμός, όπως είναι η αλληλεγγύη. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το παγκόσμιο εγχείρημα δημιουργήθηκε για να μην ξαναζήσουμε ποτέ τους εφιάλτες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, εκπληρώνοντας το χρέος τους απέναντι στην Ελλάδα αυτή την ώρα, όταν η Ελλάδα στην κυριολεξία υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσια του δυτικού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας δεν θα κάνουν τίποτα άλλο παρά να πλάξουν το χρέος τους, όχι μόνο απέναντι σε έναν εταίρο όπως είναι η Ελλάδα, αλλά απέναντι στην ίδια την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ξαναλέω λοιπόν ότι κάνω έκκληση τούτη την ώρα από τούτο τον ιστορικό τόπο. Ας αρθούμε όλοι οι λαοί της Ευρώπης, όσο είναι ακόμη καιρός, στο ύψος των περιστάσεων. Και να είστε, κυρία Δήμαρχε, βέβαιοι ότι φεύγοντας από εδώ, έχοντας αποκραστεί αυτή την αγωνία η οποία αναβλύζει από το παρελθόν να παραπέμπει στο μέλλον, ως επίτιμος δημότης σας, αλλά με την ιδιότητά μου του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα πράξω ό,τι μου αλλογεί, ώστε οι πρόγονοί μας να μην τρέπονται για μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην κατηγορία γυναικών, τρίτο βραβείο απονέμεται στην κυρία Γιώτη Ελπίδα. Δεύτερο βραβείο στην κυρία Κορδά Αριστέα. Πρώτο βραβείο στην κυρία Τσαλακώστα Δήμητρα. Στην κατηγορία ανδρών, τρίτο βραβείο απονέμεται στον κύριο Κογιάννο Γεώργιο. Δεύτερο βραβείο στον κύριο Κουρή Αθανάσιο. Πρώτο βραβείο στον κύριο Τσίπη Άρη με ρεκόρ διαδρομής. Στην κατηγορία 55 ετών και άνω, τρίτο βραβείο απονέμεται στον κύριο Μιχαήλ Κωνσταντίνο. Δεύτερο βραβείο στον κύριο Λιάπη Βασίλειο. Πρώτο βραβείο στον κύριο Παπά Άγγελο. Να πούμε ότι φέτος τα βραβεία είναι ένα γνήσιο αντίγραφο της Σουλιώτικης Πάλας. Παίρνω νεσίκα